Αρχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τη νέα κόντρα που ξέσπασε αυτή τη φορά με αιχμή το θέμα των καταλήψεων στα σχολεία. Ανακοίνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία στηρίζει τις καταλήψεις, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Υπουργού Παιδείας, ο οποίος καταδίκασε τις κομματικές παρεμβάσεις στα σχολεία και ζήτησε την παρέμβαση του επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για να διαπιστωθεί αν η σελίδα στο Facebook που καλούσε τους μαθητές σε κατάληψη είναι μαθητική ή όχι. Τις μαθητικές κινητοποιήσεις στήριξε στο πρώτο briefing του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πάνος Κουρλέτης, κάνοντας λόγο για υγιή αντίδραση των μαθητών. Ενώ αίσθηση προκάλεσε η δήλωση σήμερα του Προέδρου της ΟΛΜΕ ότι οι καταλήψεις είναι μια άσκηση για τους μαθητές που τους προετοιμάζει να γίνουν καλοί ενεργοί πολίτες. Κλειστά σχολεία, οι μαθητές στους δρόμους και στα κάγκελα αντί στις τάξεις. Από τα περίπου 3.500 γυμνάσια και λύκεια που υπάρχουν στη χώρα, τα 364 τελούν υποκατάληψη. Το κλίμα είναι τεταμένο, αφού ήδη έχουν γίνει οι πρώτες εισαγγελικές παρεμβάσεις. Η ένταση μεταφέρεται πλέον και σε πολιτικό επίπεδο μετά τη σαφή στήριξη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στις κινητοποιήσεις των μαθητών, η οποία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι ο αγώνας των μαθητών πρέπει να γίνει αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας. Εμείς στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των μαθητών και των μαθητριών και θα βρισκόμαστε δίπλα τους μέχρι να ανατραπούν τα σχέδια της κυβέρνησης και του Υπουργείου για το νέο Λύκειο, μέχρι να αποκατασταθεί η δημοκρατία, να αποκατασταθεί ένα αίσθημα πραγματικά ότι η δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα μπορεί να εμπνέει τους νέους και τις νέες αυτού του τόπου. Ας γνωρίζουν οι δυνάμεις του αποπροσανατολισμού και της αποσταθεροποίησης ότι οι μαθητές και οι νέοι είναι το μέλλον αυτής της χώρας και το μέλλον δεν περιορίζεται στο μικροπολιτικό του συμφέρον. Ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ έχει την απόλυτη κάλυψη του κόμματος, αφού και ο Πάνος Κουρλέτης, μιλώντας στην εβδομαδία ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, παρήχε στήριξη στις καταλήψεις. Θεωρώ υγιή αντίδραση αυτή την αναμπουμπούλα της κινητοποίησης, της αυθόρμητης εμπολής που υπήρξε στο μαθητικό κόσμο. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος αν θεωρούν διάφοροι αναλυτές πως είναι κάτι που συνηθίζεται πριν τα Χριστούγεννα. Καταδικάζουμε κάθε κόμμα, νεολαία κόμματος, που παρεμβαίνει υποκινώντας σχετικές διαδικασίες. Τα κόμματα, συμφωνούμε όλοι, δεν μπορεί να καθορίζουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Δεν μπορεί να παίρνουν αποφάσεις τα κόμματα ή είναι ο λέος των κομμάτων για τις μαθητικές κινητοποιήσεις. Σκληρή σύγκρουση και μέσω του ΣΚΑΙ ανάμεσα σε στελέχη της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στηρίζετε τις κινητοποιήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ? Για τη λύση των προβλημάτων, ναι, προφανώς. Η λύση των προβλημάτων και κινητοποίησης, εγώ προσωπικά τη θέση που έλεγα. Προσέξτε τι γίνεται. Η κατάληψη είναι μία μορφή. Κάνω πολιτική. Έχω σχέση με την κυβέρνηση μέσα από τα σχολεία. Να σας πω ένα παράδειγμα, δεν έχω σχέση με τον εκπαιδευτικό χώρο, το ξέρετε. Παρατήρησε, υποβάλλει και ερώτηση στη Βουλή, θα κάνω και παράσταση. Και εντάξει, τα παιδιά θα πρέπει να καταλάβουν τα σχολεία. Θα τους λένε καταλάβετε τα σχολεία για να δουν τα εκπαιδευτικά προβλήματα. Τη στήριξη στις μαθητικές καταλήψεις παρέχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το ΚΚΕ, κύριε οικονόμου, καταδικάζει τις απειλές και την ποινικοποίηση των αγώνων. Τις καταλήψεις δεν τις καταδικάζετε. Καλεί τους γονείς και κηδεμόνες, τους δασκάλους, τους καθηγητές. Ακούστε, εμείς, είναι υπέρ το καταλήψεις του ΚΚΕ. Εμείς λέμε ότι είναι δίκαιος ο αγώνας των μαθητών. Απίστευτη είναι η δήλωση του Προέδρου της ΟΛΜΕ στο Βήμα FM, ο οποίος τόνισε ότι οι κινητοποιήσεις είναι μια άσκηση για τους μαθητές που τους προετοιμάζει να γίνουν καλοί πολίτες. Οι κινητοποιήσεις των μαθητών δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σε καμιά περίπτωση με αστυνομία και εισαγγελίες. Οι κινητοποιήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη λύση των προβλημάτων της εκπαίδευσης. Ο Υπουργός Παιδείας έχει επικοινωνήσει ήδη με τον Διευθυντή του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να διερευνηθεί αν πίσω από το προφίλ στο Facebook με τίτλο «Πανελλήνια κατάληψη, όχι στο νέο σύστημα», βρίσκονται μαθητές ή κάποιοι ενήλικες που υποκινούν τις καταλήψεις. Ένορκη διοικητική εξέταση έχει διαταχθεί προκειμένου να διερευνηθεί καταγγελία του Συλλόγου Γονέων Χολαργού για προσαγωγές και ξυλοδαρμό μαθητή από αστυνομικούς την Κυριακή, πριν ακόμα ξεκινήσει η κατάληψη του σχολείου. Από διαφορετικά σημεία της πόλης, δηλαδή άλλα παιδιά από το Δημαρχείο, άλλα ήταν στην οδό Περικλέους. Από ασφάλεια, χωρίς να επιδείξουν ταυτότητες τα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά μπαίναν σε αυτοκίνητο και δεν ξέρανε σε ποιο αυτοκίνητο τους βάζανε μέσα. Και κυνηγήσανε δύο παιδιά από το γυμνάσιο. Το ένα παιδί όμως το ξυλοφορτώσανε. Την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια με τη συμμετοχή και των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων. Με τον Αλέξη Παπαχελά που είναι μαζί μου θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Καλησπέρα, Αλέξη. Λοιπόν, Αλέξη, μία τα έκτροπα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μία η καταλήψη στα σχολεία, μία οι εκλογές των καθηγητών. Βλέπουμε ότι κάθε τόσο και λιγάκι η παιδεία, ο χώρος της παιδείας μετατρέπεται σε πεδίο επίλυσης πολιτικών διαφορών. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, στα οποία συμφωνούμε όλοι, ότι δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει ανάπτυξη και να πάει μπροστά αυτός ο τόπος χωρίς μια σοβαρή παιδεία. Αυτά που βλέπουμε είναι πραγματικά τραγικά. Τι βλέπουμε, δηλαδή? Από τη μια,
Θέλουν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης να μεταφέρουν, να το πω έτσι, αυτό το κλίμα της πόλωσης που υπάρχει στη Βουλή και στην κοινωνία, να το δεχτώ εγώ, και στα σχολεία. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Θεωρώ δηλαδή ότι τα σχολεία δεν είναι το μέρος όπου κάνουμε μαθήματα επαναστατικής γυμναστικής ή ο καθένας θα μπορεί να ζει την επαναστατική του φαντασία εκεί πέρα. Και νομίζω ότι αυτό που είπε και ο κ. Φορτσάκης τις προάλλες, ότι καλό είναι τα κόμματα να αφήσουν ήσυχη την παιδεία, τους φοιτητές, τους μαθητές. Γιατί πραγματικά το ζητούμενο είναι η γνώση και όχι όλα αυτά τα οποία γίνονται, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη, όμως, εγώ πρέπει να πω ότι θα ήταν καλό το πολιτικό σύστημα να αφήσει και τη φαυλότητα έξω από την παιδεία. Mm-hmm. Και τι εννοώ με αυτό, είναι πραγματικά ντροπή αυτά που έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι πολύ άτυχη παιδεία με τους υπουργούς που είχε και τους πολιτικούς που την ανέλαβαν. Αντί να έχει έναν κορυφαίο άνθρωπο που να καταλαβαίνει και να πονάει την παιδεία, δυστυχώς έχει ανθρώπους οι οποίοι κυνηγάνε το σταυρό ή κάτι άλλο που δεν ξέρω τι είναι. Με αποτέλεσμα να γίνονται τα απίθανα, όπως π.χ. να αποφασίζει η Βουλή για τις μεταγραφές. Σε μια έτσι στιγμή εφορίας για να σκορπίσει χαρά σε χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες μετά ταλαιπωρούνται, διότι τι γίνεται στην πράξη, οι υπεύθυνοι άνθρωποι στα πανεπιστήμια βλέπουν ότι δεν μπορούν να υποδεχτούν αυτόν τον κόσμο, δεν έχουν ούτε τους υπαλλήλους ούτε τίποτα. Και βρίσκονται όλα αυτά. Και επιστρέφει στον αέρα. Και στον φοιτητή και στην οικογένεια όλο αυτό. Ακριβώς. Μα αυτό λέω, ότι βρίσκονται χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, ζουν αυτή την αγωνία, τους δίνουν κάποια υπόσχεση και μετά δεν μπορούν να την υλοποιήσουν. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό, το οποίο πραγματικά νομίζω εξευτελίζει το πολιτικό σύστημα στα μάτια των ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά δίνουν τα πάντα, πληρώνουν τα πάντα για να έχουν τα παιδιά τους μια καλύτερη μέρα. Πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι από κοινού στο θέμα της παιδείας. Έγινε μια φορά πριν από 3-4 χρόνια με τον νόμο αυτό για την παιδεία της Δηματοπούλου. Καιρός είναι να τα ξαναβρούμε, mm-hmm. να βγάλουμε όλη αυτή την ιδέα μέσα από τα πανεπιστήμια και τα σχολεία.